Πολλές φορές άλλο ψάχνεις να βρεις και άλλο βρίσκεις. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, καθώς άλλο ψάχνω να βρω, άλλο βρήκα. Κάτι το οποίο διαλύει μύθους και θρύλους 100 και πλέον χρόνων. Τουλάχιστον όσα χρόνια είναι εδώ πέρα οι πρόσφυγες. Λέγανε λοιπόν στο βουνό υπάρχει μια τρύπα, πολύ βαθιά μέσα στο βουνό πάει αυτή η τρύπα. Αν βάλεις το αυτί σου, να βάλεις το κεφάλι σου κοντά, τότε ακούς ένα ροχαλιτό, αν έχει και ησυχία. Και αν είσαι τυχερός κάποιες τις μέρες, αυτό το ροχαλιτό είναι πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ άγριο. Λέγανε λοιπόν ότι μέσα σε αυτήν την τρύπα άκουγες το ροχαλιτό του δράκου που κοιμόταν μέσα στο βουνό. Λέγανε επίσης ότι κάπου είχε μια πιο μεγάλη τρύπα, την οποία μπορούσε να βγει, μια τεράστια τρύπα κρυμμένη, μπορούσε να βγει κατά περιόδους ο δράκος έξω από τη φωλιά του. Όταν έχανε ένα ζώο, ένα βόδι, μια γελάδα, ένα μεγάλο ζώο, τότε πολλές φορές απέδιδαν το γεγονός αυτό στο δράκο, ότι είχε βγει ο δράκος τη νύχτα και το έφαγε. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί από τους μεγάλους σε ηλικία αφισβητούσαν την ύπαρξη της τρύπας, δεν υπήρχαν, κάποιοι λέγανε ότι την είδανε, ότι ακούγανε μέσα. Δεν μπόρεσα να το βρω, είναι αλήθεια, τόσα χρόνια πρόσχανα. Σήμερα κάτι άλλο θα να βρω, ψάχνω, αλλά όπως ψάχνω βρίσκω αυτό εδώ. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η τρύπα για την οποία λέμε. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχει ο δράκος, πάντως η τρύπα υπάρχει, είναι πάρα πολύ βαθιά, είναι πολλά μέτρα βαθιά, δηλαδή αν βάλω εγώ τον πατόν μέσα και το αφήσω μαζί με το χέρι μου, τώρα με την κάμερα δεν μπορώ να το κάνω καλά, τότε τον πατόν φεύγει, δεν ξέρω πόσο πάει. Πάντως φαίνεται να είναι πάνω από 4 μέτρα και από ό,τι βλέπω μαζεύει νερό της βροχής, ανεβάζει. Τώρα εγώ δεν ακούω κάτι και αυτό που αποδίδω είναι ότι με τις βροχές, με τις βροχοπτώσεις, αυτό είναι το μέγεθος. Δεν χωράει δηλαδή σαν να μπει άνθρωπος, ούτε μικρό παιδί. Επικοινωνεί με ένα από τα υπόγεια ποτάνια που πάει το νερό, είτε στα καραβάκια είτε στα κρύα, ή αυτά που φεύγουν και πάνε στα κύρια και στο κεφαλάρι. Και όταν είχε έντονες βροχοπτώσεις, τότε ακουγόταν το κελάρισμα του νερού, το οποίο πέρανε σαν ροχαλιτό του δράκου. Όταν δεν ήταν οι βροχοπτώσεις πολύ έντονες και ανέβαινε η στάθμη του υπόγειου ποταμού, τρία υπόγεια ποτάνια περνάνε, τότε ήταν ακόμα πιο έντονο αυτό το κελάρισμα και δημιούργησε κάποιους μύθους, κάποιους θρύλους. Βέβαια ίσως εδώ που τα λέμε πράγματι να υπάρχει κάποιος δράκος και να κοιμάται εκεί πέρα μέσα και να μην το ξέρουμε εμείς. Να είδανε κάτι δηλαδή. Μπορεί κάποιο μικρό ζώο να έπεσε μέσα. Κατά καιρούς να ακούγανε τέτοιες φωνές. Είναι πολύ πιθανό. Δεν θα πω βέβαια σε ποιο σημείο είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα, να δούμε και πόσο βαθύ είναι. Δεν έχω εργαλεία τώρα να το κοιτάξω. Να δω πόσο βαθιά πέρα θα επανέλθουμε. Ξαναδείχνουμε. Εδώ, σε σχέση με τον πατόν, είναι η τρύπα την οποία πώς μπορώ να δω από εδώ. Πάει προς τα κάτω και λίγο δεξιά, τουλάχιστον 4 μέτρα. Κάπου οδηγεί.